έχουμε μια πλούσια ατζέντα στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νομίζω πως ότι όλα τα θέματα εκ των πραγμάτων επηρεάζονται, ενδεχομένως να μπαίνουν και σε δεύτερη μοίρα από την επικαιρότητα του δεύτερου κύματος του COVID. Δεν χρειάζεται να σας δώσω τα σχετικά στοιχεία. Βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, πρωτίστως στην Ευρώπη. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα δεύτερο κύμα το οποίο είναι πιο επιθετικό και από αυτό το οποίο είχαμε αντιμετωπίσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά σήμερα και σε ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα διευρωπαϊκό σύστημα δράσης. Ωστόσο, μέχρι που να γίνει αυτό, τα μέτρα τα οποία κάθε χώρα λαμβάνει αποτελούν εθνική ευθύνη της κάθε κυβέρνησης. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε συγκριτικά, το τονίζω, καλύτερα αποτελέσματα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα έλεγα ότι είμαστε ενδεχομένως 2 με 3 εβδομάδες πίσω από αυτό το οποίο βιώνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες σήμερα. Οφείλω να σας πω όμως ότι η πίεση την οποία δέχεται το σύστημα υγείας είναι η μεγαλύτερη από ποτέ και πρέπει, όπως και στην πρώτη φάση όπου πήραμε μέτρα νωρίς, να λάβουμε ξανά και πιο έγκαιρα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυστηρότερα μέτρα, ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να μειώσουμε την πίεση η οποία ασκείται στο σύστημα υγείας. Αύριο θα ανακοινώσω ένα νέο σχέδιο δράσης διάρκειας ενός μήνα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σήμερα, θα πω μόνο ότι γνωρίζουμε πια από τις διαδικασίες εχνηλάτησης ποιες οικονομικές δραστηριότητες δημιουργούν, προκαλούν πρόβλημα γρήγορης διασποράς του ιού και ποιες δεν προκαλούν τόσο μεγάλη διασπορά του ιού. Οπότε θα προσαρμόσουμε το σχέδιό μας για τον επόμενο μήνα στα πραγματικά δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Από σήμερα όμως πρέπει να πάρθουν κάποιες έκτακτες αποφάσεις. Θεσσαλονίκη, Ροδόπη και Λάρισα μπαίνουν στο κόκκινο. Αυτό σημαίνει ότι αναστέλλονται οι περισσότερες λειτουργίες, πλην όμως το τονίζω, του λιανεμπορίου και των σχολείων. Θα ξαναπώ ότι ο στόχος μας παραμένει η αποφυγή ενός καθολικού lockdown, γι' αυτό και θα προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω ενίσχυση των στοχευμένων περιορισμών. Μια πολιτική η οποία όμως πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο απόλυτο. Το επόμενο 15ήμερο είναι στην κυριολεξία κρίσιμο και στο μέτωπο αυτό κάθε Υπουργείο έχει την δικιά του θέση. Για παράδειγμα, η τηλεεργασία την οποία έχουμε εφαρμόσει πρέπει και να τηρείτε και πρέπει και να παρακολουθείτε από όλους σας. Οι συγκοινωνίες έχουν ήδη προχωρήσει στην εξέβρεση άμεσων λύσεων για τη βελτίωση συνθήκων στην καθημερινή μετακίνηση. Είναι ένας διαρκής αγώνας αυτός ο οποίος δίνεται. Και βέβαια τα οικονομικά υπουργεία επεξεργάζονται ήδη μέτρα ανακούφισης εργαζομένων και επιχειρήσεων που θα επηρεαστούν εκ των πραγμάτων περισσότερο από τα μέτρα τα οποία θα αναγγείλουμε. Είναι σαφές επίσης ότι θα ενισχύσουμε, το έχουμε ήδη κάνει, τους ελέγχους σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, την ελληνική αστυνομία, την εθνική αρχή διαφάνειας. Νομίζω ότι τα όσα είπε ο καθηγητής ο Σωτήρης Τσιόδρας την Τρίτη για την ατομική μας ευθύνη και τους κανόνες ως πεδία άσκησης της προσωπικής μας ελευθερίας είναι καταλυτικά. Σε αυτό το πεδίο και σε αυτή την κατεύθυνση θα επιμείνουμε, ενημερώνοντας, πείθοντας, ελέγχοντας. Είναι σημαντικό για ακόμα μια φορά να γίνει κατανοητό ότι οι μικρές υποχωρήσεις για μικρό διάστημα μπορούν να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα για μεγάλο χρόνο. Θέλω επίσης να κάνω μια αναφορά στο γεγονός ότι προβληματίζομαι ιδιαίτερα, μάλλον να χρησιμοποιήσω μια πιο αυστηρή έκφραση. Βρίσκω απαράδεκτο το γεγονός ότι κάποιοι έχουν επιλέξει να στοχοποιήσουν επιστήμονες.
και θεωρώ ότι συγκεκριμένα η στοχοποίηση του καθηγητή του κ. Τσιόδρα, η οποία είναι πολύ συστηματική τις τελευταίες μέρες, είναι απαράδεκτη. Εάν θέλουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι να μας ασκήσουν κριτική, εδώ πέρα είμαστε, να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση, σε μένα προσωπικά, στους υπεύθυνους υπουργούς, αλλά να στοχοποιούνται επιστήμονες, οι οποίοι το μόνο το οποίο κάνουν είναι να καταθέτουν την επιστημονική τους γνώση προς κρίση στην πολιτεία για να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι τελείως λαθασμένο, ειδικά σε μια συγκυρία όπου πρέπει και πάλι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας για την ορθότητα των μέτρων που λαμβάνουμε. Κλείνω λέγοντας ότι η χθεσινή επέτειος ανέδειξε τα δύο μέτωπα όπου η χώρα μας σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, το μέτωπο της υγείας, το εθνικό μέτωπο, και ανέδειξε ταυτόχρονα την ασφάλεια ως ένα στοιχείο που διατρέχει οριζόντια αυτές τις δύο μεγάλες προκλήσεις. Ήταν όμως νομίζω και μια ευκαιρία να έρθει στην επιφάνεια, στο προσκήνιο, το συστατικό το οποίο θα μας οδηγήσει και τώρα, πιστεύω, στην νικηφόρα έκβαση των αγώνων που δίνουμε, την ετοιμότητα της πολιτείας, την ενότητα της συστράτευσης των πολιτών, από τη μία την κρατική μέρημνα, από την άλλη τη συνειδητή ατομική ευθύνη. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη σκέψη έκαναν χθες όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, έστω και χωρίς την αφορμή των παρελάσεων ή των παραδοσιακών εκδηλώσεων. Ήταν ο χθεσινός ένας εορτασμός αυτοσυνειδησίας και ενότητας. Και αυτό το πνεύμα πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό, μετατρέποντας το σε καθημερινή πρακτική, ο καθένας στον τομέα του και όλοι μαζί στην Ελλάδα ολόκληρη.